Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Το θέμα της συζητήσεως, και δεν θα κάνω καθόλου την τοποθέτηση αυτή, αλλά πρέπει να τα πω, να τα γνωρίζει και το σώμα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βάλεσης, πρέπει τουλάχιστον να απαντηθούν για να μην μείνουν και στο ακροατήριο που είδα έχουν έρθει πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γνωρίζουν. Φέραμε το θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ένα φλέγον θέμα, καθότι είδαμε ότι με μία μεθόδευση, με ένα τακτικισμό πήγε να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή και όχι, ενώ έχει το δικαίωμα εκ του νόμου η Δημοτική Επιτροπή να το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί ένα τόσο μεγάλο θέμα, δεν έγινε δεκτό και γι' αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση και οι 12 σύμβουλοι του συνδυασμού να καταθέσουμε ερώτημα προς το Προεδρείο και σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνατε δεκτό να το συζητήσετε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που θέλω να πω τώρα, γιατί θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να κάνουν και τις όποιες ερωτήσεις αν θέλουν οι υπόλοιποι, είναι το γεγονός ότι ο κ. Βάλεσης δεν ήρθε να μας πει, καλά ήταν αυτή η ιστορική αναδρομή, το δεχόμαστε, όλα έχουν γίνει, ναι, έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έχουν παραγγελθεί 13.000 υδρόμετρα, τα καταλαβαίνουμε, δεν έχει απαντήσει σε όλα αυτά που έχουμε θέσει, όπως λέει τουλάχιστον τα μαθαίνει ενώ έχουν γίνει μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, όπως και έχει γίνει θέμα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ, για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΛ, πόσα είναι αυτά που πρέπει να εισπράξει η ΔΕΙΑΛ, αν έχει όλο το νησί υδρόμετρα, αν πάλι θα πληρώσει ο μέσος συνετός έντιμος καλοπληρωτής καταναλωτής του νερού το Μάρμαρο, για να μιλήσω λίγο απλά και λαϊκά, και αν είναι τελικά αυτή μια οικονομική τέχνη, οικονομοτεχνική τέλος πάντων μελέτη ή τέλος πάντων μια οικονομική λύση, το εισπράττουμε τώρα, αυξάνουμε τις τιμές και μετά θα πάμε να εισπράξουμε τα υπόλοιπα. Αυτά πρέπει να έρθει να απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος. Δεν πρέπει να έρθει να μας πει το ιστορικό της ΔΕΙΑΛ. Το γνωρίζουμε το ιστορικό της ΔΕΙΑΛ. Γνωρίζουμε τι έχει κάνει ο κύριος Φλόρος, γνωρίζουμε τι έχουν κάνει οι προκάτοχοι του. Πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν και να γνωρίζουν όλοι και οι τηλεθεατές που μας ακούν, αλλά και το σώμα, πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα, το τι ακριβώς υπάρχει στη ΔΕΙΑΛ, ποια είναι τα οφειλόμενα. Ποιοι πληρώνουν τελικά και αν είναι δίκαιο αυτό που πρέπει να γίνει, αν πρέπει, είναι δίκαιο να γίνει αυτή η αύξηση του τιμών. Σε όσα με γλαφυρό τρόπο διάβασε ο κύριος Πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, συγκράτησα μία λέξη, δύο λέξεις συγκράτησα. Η πρώτη ήταν ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και διερωτώμαι, αφού το ζήτημα είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί δεν ήρθε προς ψήφιση ενώπιον του Δημοτικού μας Συμβουλίου, του ανώτατου θεσμικού συλλογικού οργάνου του Δήμου, να λάβει μία απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσεις και όλες τις μεταβλητές, και πάρθηκε μία απόφαση νόμιμα μεν από τη Δημοτική Επιτροπή. Το άρθρο είναι ξεκάθαρο, το 72 παράγραφος 4 του νόμου του Καλλικράτη, που λέει, για να μην σας το διαβάζω όλο, για τη λήψη απόφασης εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Δηλαδή η Δημοτική Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει, όπως έπραξε και η Οικονομική Επιτροπή, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Βάλεσης, έπραξε πέρυσι, εφόσον έκρινε για την ιδιαίτερη σοβαρότητά του, να φέρει προς ψήφιση το θέμα αυτό ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σαφέστατα, και μη θορυβήστε, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Εδώ την ευθύνη την φέρει ακέραια ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος πραγματικά με εκπλήσει δυσάρεστα, διότι περίμενα από έναν νέο άνθρωπο, από έναν δήμαρχο, από ένα μηχανικό, από έναν υπάλληλο της ΔΕΙΑΛ, από ένα γνώστη της, από ένα γνώστη της κατάστασης, από ένα γνώστη της κατάστασης, είχατε υπαλληλική σχέση, διορθώνω με τη ΔΕΙΑΛ, από ένα όμως σίγουρα γνώστη της κατάστασης, κύριε Δήμαρχε, περιμένω να μπει μπροστά ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκφράσει τα θέματα όλα όσα έχει
και να πάρθει μια απόφαση. Εμείς δεν λέμε ότι καταψηφίζουμε τα πάντα, αλλά υπάρχουν ζητούμενα τα οποία εδώ δεν έχουμε υπολογίσει. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο δημοκρατικό ατόπιμα και δείχνει την πραγματικά την πολιτική και δημοκρατική κενότητα του ανδρός. Και στέκομαι και σε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος σε, της ΔΕΙΑΛ. Πιστεύω, με αυτό το χαρακτηρισμό. Όχι, δεν το ανακαλώ. Είναι ακριβώς. Σε όχι, ρωτάω, σε μένα αναφέρομαι. Σε εσάς αναφέρομαι. Βρισκόμαστε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα. Στέκομαι στην τοποθέτηση και αφορμή μου γι' αυτό είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΛ που είπε ανεριθρίαστα οδηγός μας είναι αυτό αφού το πράξαμε μαζί με τον κύριο Βέρο. Δηλαδή τι, ο Δήμος Μυτιλίνης είναι παρακολούθημα του κυρίου Βέρου? Δεν είπα αυτό κύριε Τζιμί. Αυτό είπατε. Ακούς ό,τι αυτό θες. Αυτό είπατε ακούς. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Κύριε Τζιμί. Με έχετε διακόψει μέχρι τώρα 3 φορές, θα ολοκληρώσω το συλλογισμό, με ευχαριστώ. Κύριε Τζιμί, παρακαλώ πολύ και τους χαρακτηρισμούς, θα ήθελα να η τοποθέτησή σας να είναι λιγάκι πιο ευπρεπής. Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε και το αρχίσατε κατευθείαν τις επιθέσεις. Ο Δήμαρχος έκανε, ο Δήμαρχος είναι δημοκρατικός και τα λοιπά. Κύριε Πρόεδρε, ήδη είπα να είμαστε σύντομοι. Ήδη είσαι στα 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με έχετε διακόψει 3 φορές. Σύντομος εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να γίνομαι με τις διακοπές. Αλλά να σας απαντήσω επ' αυτού. Έχετε καταντήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα δωμάτιο αντίχησης. Ένα δωμάτιο διαλόγου κουφών. Δεν γίνεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το ζήτημα μια τεράστια αύξηση των τιμών της ΔΕΙΑΛ, των τιμών της ίδρυυσης και από της αποχέτευσης, να μην τίθεται προς ψηφοφορία ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσα λέω, τα λέω πραγματικά με θυμό, περίμενα μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση επί ένας τόσο σοβαρού θέματος. Και πάμε τώρα στο προκείμενο, πάμε στην ουσία του θέματος. Αν και είναι τεράστιο δημοκρατικό ατόπιμα αυτό το οποίο έχει συμβεί. Λήφθηκε μια απόφαση βάσει της εισήγησης υπηρεσίας. Και εδώ έρχονται οι ερωτήσεις προς την υπηρεσία. Με βάση ποια οικονομοτεχνική μελέτη λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, διότι διαβάζοντας την εισήγηση του κυρίου Μαραμπούτη, βλέπω η υπηρεσία χρησιμοποίησε ένα υπολογιστικό εργαλείο της ΕΔΕΙΑ για τον υπολογισμό χρηματοοικονομικού κόστους, βάζοντας στοιχεία των ετών 2021 κατά προσέγγιση, η οποία παρουσιάζεται αποτελέσματα αυξήσεων άνω των 23%. Και εν συνεχεία, διαπίστωση είναι στα χαρτιά και αφορούν βεβαιώσεις η πραγματικότητα και η εμπειρία μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα και να είμαστε πραγματικά ανταποδοτικοί είναι ότι χρειαζόμαστε αναπροσαρμογές άνω του 30%. Και διερωτώ με, οι όποιες αυξήσεις σήμερα κρίνονται, έρχονται στην κρίση του ενός, στην εμπειρία, την τεράστια εμπειρία, αλλά στην εμπειρία του ενός υπηρεσιακού υπάρχει μια χρηματοοικονομική μελέτη. Δεν μας λέει η εισήγηση, θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, ποιος είναι ο συντελεστής αύξησης και με τι συντελεστή αύξηση σε κάθε περιοχή και για ποιο λόγο λήφθηκε αυτή η απόφαση. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο επίσης πρέπει σήμερα να διερευνηθεί, είναι πού έχουν εγκατασταθεί οι υδρόμετρα, πού υπάρχουν οι υδρόμετρα, πόσα υδρόμετρα και σε ποιες περιοχές δεν έχουν εγκατασταθεί, δεν αναφέρεται στην εισήγηση. Και ένα τελευταίο ζήτημα και ευχαριστώ πραγματικά για το χρόνο σας, είναι πόσα είναι τα χρέη, οι οφειλές προς τη ΔΕΙΑΛ, εάν υπάρχουν μεγαλοφιλέτες, αν υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, αν είναι μικροφιλέτες, ποιοι είναι μια ποιοτική ανάλυση το ποσό και το ποσό και αν υπάρχει μια ανάλυση αν είναι οικονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αν είναι άνθρωποι ή είναι φορείς από τους οποίους μπορεί να εισπραχθεί άμεσα για να απομειωθεί το κόστος. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να φαίνονταν κατά την εισήγηση για να μπορούμε να κρίνουμε και εμείς επί πραγματικών καταστάσεων, διότι δεν μπορείς, και συμφωνώ με τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, δεν μπορείς να επιβάλλεις, γιατί λέει ότι είναι με διεσάριστη η απόφαση, δεν μπορείς να επιβάλλεις αυξήσεις τιμών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ναι κύριε πρόεδρε, είναι δυσάρεστη η απόφαση, αλλά πριν ληφθεί έπρεπε να είχαμε, όλοι φέρουμε ευθύνη, αλλά πρωτίστως
να είχαμε διερευνήσει όλες τις δυνατότητες της πραξιμότητας. Δεν επιβάλλεις αυξήσεις τιμών χωρίς να έχεις εξαντλήσει κάθε δυνατότητα της πραξιμότητας. Ευχαριστώ. Να πω, κύριε Τζιμή, ότι καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι σας εκτιμώ και το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε και εσείς από τους ελάχιστους ανθρώπους που εκτιμώ σε τέτοιο βαθμό και για την ποιότητα του λόγου σας και για την εργασία σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έτσι. Λοιπόν, μερικοί να ξέρετε ότι ζηλέψαν τώρα για τις φιλοφρονήσεις. Ο κύριος Μανούσος είναι ο πρώτος που ζήλεψε, τον βλέπω. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί έχουμε όντως ένα σημαντικό θέμα. Αλλά οι κουβέντες που λέμε μερικές φορές ξεπερνάνε ακόμα και το θέμα αυτό. Δηλαδή, βάζουμε κάποια πράγματα σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που πρέπει να τα βάλουμε. Τι θα πει η λέξη δημοκρατική κενότητα, είπατε? Δηλαδή, υπάρχει κενότητα δημοκρατία στη Δημοτική Αρχή? Ρωτώ και δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Όχι, μετά. Ρητορικότητα. Ναι, ρητορικότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που είπατε ότι εσείς ο ίδιος δεν το πιστεύετε. Το γνωρίζω κι εγώ. Κι αν και επειδή υπάρχουν μέσα εδώ και το βράδυ το ξαναδείτε, θα καταλάβετε κι εσείς ο ίδιος ότι κάνατε λάθος που το είπατε. Ναι, όχι. Εγώ λέω την άποψή μου και συνεχίζω να σας εκτιμώ. Αυτό δεν με κάνει να αλλάξω άποψη για εσάς. Έτσι. Πάμε τώρα επί της ουσίας στις ερωτήσεις που κάνετε για την Δημοτική Επιτροπή. Είπατε και μόνος σας ότι ήταν μια ενέργεια νόμιμη. Έτσι είπατε. Το ακούσαμε όλοι, έτσι. Και γιατί το κάνει αυτό ο νόμος? Γιατί δίνει αυτή την αρμοδιότητα στην Δημοτική Επιτροπή? Και επίσης για να μάθει και ο κόσμος τη δίκη την αρμοδιότητα, άμα είναι πολύ σημαντικό να το παραπέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην πάρει απόφαση, γιατί δίνει και αυτό το δικαίωμα ο νόμος. Γιατί δεν το κάναμε, λοιπόν? Όταν έρχεται μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει μια απόφαση, κατά πλειοψηφία μεν, αλλά η επιχείρηση δεν πάει να είναι διαδημοτική. Και τώρα θυμήθηκα ότι είπατε ότι παρακολουθούμε και το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ωραία. Πείτε λοιπόν ό,τι θέλετε. Με το Δήμο Δυτικής Λέσβου εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, συνεργαζόμαστε άψογα. Δεν συνεργαζόμαστε κάτω από το τραπέζι. Κάνουμε αυτό που λέει η νομιμότητα και αυτό που νομίζουμε ότι είναι το σωστότερο βάσει των δικαιωμάτων που μας δίνει η νομοθεσία. Τι κάναμε λοιπόν? Ρωτήσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα τη ΔΕΙΑΛ. Η ΔΕΙΑΛ ήρθε, μας εξήγησε το πόσο σημαντικό είναι, αλλά μας είπε και κάτι άλλο. Πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος που δεν πρέπει να χαθεί. Για τη ΔΕΙΑΛ το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο χρόνος και όχι αυτή καθ' αυτή η αύξηση. Έτσι λοιπόν, αφού λάβαμε υπόψη όλα τα στοιχεία και επειδή θέλαμε να λειτουργήσει η επιχείρηση, η οποία είχε εκκρεμότητες με τον προϋπολογισμό της, δεν μπορούσε να κάνει προϋπολογισμό, την πνίγανε οι προμηθευτές, οι βλάβες οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Με παρακολουθείτε, φαντάζομαι. Εντάξει, απλώς λέω. Αποφασίστηκε ότι είναι τόσο σημαντικό να κερδίσουμε αυτές τις 2-3 εβδομάδες που θα χρειαζόταν να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες μετά την... Γιατί η Δημοτική Επιτροπή θα περνούσε. Ή θα το παρέπεμπε ή θα το ψήφισε. Δεν μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν κερδίσαμε αυτές τις σημαντικές μέρες, όσες ήταν 3, 4, 5, μια εβδομάδα. Κάτι που ξαναλέω το έκανε και η Δυτική Λέσβο το ίδιο. Το ίδιο πράγμα έκανε. Και δεν πιστεύω και αυτή να φοβόταν και να κρύφτηκε. Εκεί δεν υπήρχε ούτε καν η διαδικασία να έρθει μέσα στο 1/3 το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν θα συζητηθεί ποτέ εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν πολίτες. Συγγνώμη. Όχι, ναι, λέω. Θεωρητικός πάντα. Εσείς καταλάβατε όμως τι είπα. Ναι, μπράβο. Έτσι, δημοκρατικά. Τελειώνω, πρόεδρε. Τελειώνω και αυτό που φέρνει και ο Ιρμός. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και αυτοί οι πολίτες είναι και θέλουν ενημέρωση. Πάντως, εκεί ένα είναι το σίγουρο. Δεν έγινε. Δεν ήρθαν υπογραφές το 1/3. Πριν όμως έρθουν οι υπογραφές, να πούμε κάτι που είναι υπαρκτό. Τι είναι αυτό? Είναι ότι 3 μέλη της αντιπολίτευσης, εσείς κυρία Τσιρικό, ότι δεν ήσασταν. Καταλαβαίνω, είχατε. Ναι, παρόλο που είχατε κληθεί, ας πούμε, σαν να. Ναι. Το ότι θυμάμαι. 3 μέλη ήταν εκεί, της αντιπολίτευσης. Και τι υπόθηκε εκεί? Και αυτό πρέπει να μεταφέρθηκε και στην παράταξη.
ότι ο λόγος που τον ψηφίζουμε σήμερα είναι ο χρόνος μόνο και μόνο και ότι εμείς οι ίδιοι θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση, όχι για ψήφιση, για ενημέρωση. Το είπαμε ή δεν το είπαμε? Νομίζω πως το είπαμε, κύριε Βραγκόπουλε. Καθαρά. Καθαρότατα. Καθαρότατα, μην το αφηγηθείτε. Όχι, όχι, είπα ότι θα έρθει. Ξέρω τι είπα και δεν με αφηγηθείτε. Αν θέλετε, αφηγηθείτε το. Εντάξει, οκ. Εγώ λέω τη δική μου αλήθεια. Πείτε και εσείς τη δική σας. Λέω λοιπόν ότι κανένας δεν φοβήθηκε, γιατί κανένας δεν μπορεί να κρύψει μια αύξηση στο νερό. Καταλάβαμε όμως πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος και το φέραμε στη Δημοτική Επιτροπή να ψηφιστεί και μετά θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Τώρα δεν μπορώ να το αποδείξω γιατί προλάβατε με το 1 τρίτο των υπογραφών. Άρα λοιπόν, κακώς και το λέω κιόλας και το αναφέρω. Γελάς σαν δικηγόρος, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτός ήταν ο λόγος, μόνο και μόνο αυτός. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έρχεται μια εταιρεία και λέει «έχω πρόβλημα, σώσε με», θα πρέπει να κάνεις τα δύνατα δυνατά, να της δώσεις το βήμα που χρειάζεται, το χρόνο που χρειάζεται, για να κάνει όλα αυτά που σωρθώς είπατε και ζητήσατε και τα ζητάμε κι εμείς. Και για μας είναι πολύ οδυνηρό να ερχόμαστε μέσα. Δηλαδή εμείς ήρθαμε γίναμε δημοτική για να κάνουμε αυτή τη ΔΙΑΛ. Όχι βέβαια. Δίνουμε όμως το χρόνο που χρειάζεται και ελέγχουμε τη ΔΙΑΛ μετά, για να κάνει όλα αυτά που είπε, για να βγει από τη δύσκολη θέση. Γιατί αν θα σας πει ο κύριος Μαραμπούτης που δεν το είπε και κακώς δεν το είπε, οι αυξήσεις αυτές δεν καλύπτουν το χρέος της ΔΙΑΛ. Η απόφαση, να θυμίσω, γιατί ο συλλογισμός σας είναι ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, συμφωνώ με κύριο Καρασάβα. Είναι ιδιαίτερα, είναι ο μικρός χρόνος και σας λέω, η απόφαση της ΔΙΑΛ λήφθηκε στις 12 Δευτέρου, στις 12 Δευτέρου και το θέμα προς ψήφιση ήρθε ενώπιον της Δημοτικής Επιτροπής 27 Δευτέρου, αν δεν κάνω λάθος. Μεσολάβησαν άνω των 15 ημερών, θα μπορούσε και υπάρχει και έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, θα μπορούσε αυτό το θέμα να ήρθε εδώ, να έρθει εδώ προς ψήφιση. Γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο δημοκρατικό κενό στην απόφαση την οποία λάβατε. Επειδή ακούμε αυτά τα επιχειρήματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και πάνω σε αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε. Το ένα επιχείρημα που ακούγεται είναι ότι έλα μωρέ, είναι 2,5 ευρώ, δεν εδάχει καμιά πιο μεγάλη αύξηση. Με τα λίγα μαθηματικά που ξέρουμε, υπολογίζουμε ότι η αύξηση κάθε λογαριασμού δεν θα είναι 2,5 ευρώ μαζί με το τέλος αποχέτευσης και όλα τα υπόλοιπα που ανεβαίνουν. Πόσο περίπου θα είναι η αύξηση λοιπόν σε κάθε λογαριασμό? Θα είναι περίπου 9 με 10 ευρώ σε κάθε λογαριασμό? Στο περίπου ρωτάμε. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής, γιατί τα ακούσαμε και αυτό σαν επιχείρημα. Ότι γίνονται τώρα οι αυξήσεις για να γίνουν μετά μειώσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Είναι, νομίζω, πάλι από τα λίγα μαθηματικά που μπορεί να γνωρίζει κανείς και με αυτά που ακούσαμε σήμερα ότι το χρέος δεν πρόκειται να καλυφθεί με τις αυξήσεις αυτές που γίνονται στα τιμολόγια. Πώς είναι δυνατόν επομένως στο επόμενο διάστημα να γίνουν μειώσεις στις συγκεκριμένες τιμές για τις οποίες ενημερωνόμαστε σήμερα? Στη Δημοτική Ενότητα Λουτρόπολης Θερμής, βλέποντας την εισήγηση του Προέδρου, ναι, και της ΔΕΙΑΛ. Λοιπόν, το 2022, οι τιμές δηλαδή που ισχύουν μέχρι και σήμερα, το τέλος αποχέτευσης ήταν 15%. Σήμερα, το τέλος αποχέτευσης στα χωριά πάει 30%. Αυτό είναι 2-3 ευρώ? Κανένα λάθος δεν κάνω. Κανένα λάθος δεν κάνω. Είναι η εισήγηση. Εγώ είμαι από τα άτομα που την προηγούμενη φορά που ο κύριος Φλόρος έφερε την αύξηση ψήφισα κατά, χωρίς να μου πει κανένας δήμαρχος κάτι, κύριε Βάλεση, που εσείς αποχωρήσατε. Λοιπόν, στη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν ήσασταν όταν ο κύριος Μαραμπούτης ανέλησε τα οικονομικά της ΔΕΙΑΛ και είπα μετανιώνω που ψήφισα κατά, γιατί έπρεπε να ψηφίσω μια μικρή αύξηση. Λοιπόν, εσείς. Παναγιώτη, άσε να τελειώσει. Εσείς τώρα μας λέτε ότι φαίνεται τη μικρότερη δυνατή αύξηση. Εγώ στα χωριά της Γέρας που έχω κάνει πλήρη ανάλυση, όχι 8 ευρώ, 18 είναι, κυρία Τσιριγότη. 8 ευρώ, 8 ευρώ είναι μόνο η ίδρυυση και το πάγιο. Επί της αποχέτευσης που είναι 80% η αύξηση.
Βάλτε το κάτω μαθηματικά, μαθηματικά ξέρω καλά, η αύξηση στην αποχέτευση στα χωριά της Γέρας είναι 80%. Και περνάει τέτοια αύξηση 80%. Λυπάμαι πολύ για όλους τους συμβούλους που την ψηφίζουν αυτό. Που δεν θα ψήφισουν, βέβαια, εντάξει. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Πόσο προϋπολογίζεται ότι θα είναι τα έσοδα που θα έχει η ΔΕΙΑΛ από τις αυξήσεις αυτές? Και ένα δεύτερο, εάν υπάρχουν νομικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρώνουν. Γιατί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΕΙΑ, αν θυμάμαι είναι το άρθρο 5, αναφέρει ότι στα τέλη και τις δαπάνες υπόκεινται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοια νομικά πρόσωπα που δεν πληρώνουν. Καλησπέρα κύριε Σύμβουλη, Μαραβούτης Μιχάλης λέγομαι, προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών. Η ΔΕΙΑΛ απαρτίζεται, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, από 62 άτομα και το 2015 ήμασταν 67 άτομα. Ταυτόχρονα τα 8 άτομα από τα 62 μέχρι τέλος του χρόνου θα φύγουν. Σε αναμονή προσλήψεων έχουμε εγκριτική από ΑΣΕΠ 28 άτομα, εκ των οποίων έχει βγει διαγωνισμός μόνο και τρέχει για τα περίπου 11 με 12 άτομα, μόνο πι έψιλον και τα φέψιλον. Αυτό είναι έτσι σαν ξεκίνημα. Το 2015, όπως ρώτησε ο σύμβουλος εδώ πέρα, όταν από το 2011 ξεκίνησε η ιστορία του Καλλικράτη, το 2015, μία ωραία πρωία, ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο και μας έδωσε 12 δήμους. Δεν υπήρξε ούτε οικονομοτεχνική μελέτη, ούτε μελέτη βιωσιμότητας. Απλά μας έδωσε 12 δήμους, δεν έδωσε τα πάγια, δεν έδωσε εξοπλισμό, δεν έδωσε προσωπικό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας και όλοι οι προηγούμενες διοικήσεις μέχρι τώρα, ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι όριζε ο νόμος 3852 του 10. Ένα αυτοκίνητο έχουμε μόνο και αυτό δανεικό. Όπως γνωρίζετε, η απόσταση για να πας από εδώ, Ερεσό, Μόλιβο ή σε όλα τα χωριά, ένα συνεργείο, αν φύγει με ένα αυτοκίνητο, θέλει μία μέρα. Μία μέρα θα φάνε δύο άτομα για να πάνε να αποκαταστήσουν μια ζημιά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε βρει συνεργάτες και προσπαθούμε να κάνουμε το αδύνατο. Να πάμε να φτιάξουμε τις ερημωμένες εγκαταστάσεις, τα αντλιοστάσια χωρίς τα παραπανίσια τα μοτέρ, να αγοράζουμε μοτέρ και πομόνες και ό,τι άλλο υδραυλικό έχει, δεν τα γνωρίζει πολύ καλά. Και συγκεκριμένα κινδύνευσαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι και να πάνε αυτόφορο μόνο και μόνο επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές δεν ήταν ορθές. Έτσι τα παραλάβαμε χωρίς απογραφή, χωρίς τίποτα. Τα οικονομικά μας, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι μόνο οι λογαριασμοί του νερού, ανταποδοτικά. Ό,τι σπράττουμε παίρνουμε. Με ό,τι σπράττουμε ζούμε και πληρώνουμε το προσωπικό. Το προσωπικό, να σημειώσουμε ότι από το 2010 δεν έχει λάβει καμία αύξηση. Φέτος ξεκίνησε η πρώτη αύξηση που έδωσε το κράτος και είναι της τάξης περίπου μεικτά του 10%. Το 2021, τον Νοέμβριο, το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και πέρυσι στην ίδια την αίθουσα, ξεκίνησε η ιστορία με την ενέργεια. Εμείς ήδη είχαμε επιβαρυνθεί με τις δημοτικές ενότητες, με την καταμέτρηση των δημοτικών ενοτήτων, που δεν δούλευε τίποτα, δεν βγαίνανε όπως έπρεπε οι λογαριασμοί τους. Είχαμε μια πολύ μικρή αποτύπωση από τους προηγούμενους δήμους. Δεν αντιπροσώπευε στην πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα μας φέρνουν ρολόγια τα οποία είναι ανύπαρκτα, ενώ τα είχαμε πάρει από τους δήμους με ονοματεπώνυμα. Και πάμε και προχωρούμε σε διαγραφές όλων αυτών των εσόδων. Δεν υπήρχε καταγραφή, δεν υπήρχε δρομολόγιο. Δεν υπήρχε ανταποδοτικότητα, γιατί και την ανταποδοτικότητα αυτοί οι Δήμοι τότε τον καιρό που έκαναν την τιμολογιακή τους πολιτική δεν την έβαζαν μέσα στα κόστη τη ΔΕΗ που πλήρωναν τότε. Με αποτέλεσμα το νερό να έρχεται 10 και 15 λεπτά σε κάθε ενότητα. Άλλοι δεν πλήρωναν καθόλου, άλλοι δεν είχαν καθόλου ρολόγια. Τα ξέρετε πολύ καλά, απλά τα κάνω αναδρομή, τα έχουμε πει πολλά χρόνια. Εμείς η δύναμή μας από το 15 και μετά με τα... προσπαθώντας να κάνουμε τις καταμετρήσεις και να, όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στο τρίμηνο, γιατί περάσαμε από 1000 μύρια και φτάσαμε να βγάζουμε και λογαριασμούς σε επίπεδο χρόνου ακόμα,
για να βγάλουμε μια σωστή αποτύπωση των ρολογιών. Και ακόμα και τώρα όποιος καταναλωτής έρχεται, το πρώτο πράγμα που το λέμε είναι δες αν το ρολόι είναι δικό σου και αν η ένδειξη συμφωνεί με αυτά που γράφει, για να έρθει να το κουβεντιάσουμε. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Σύμβουλη, το σενάριο το να βγουν έξω και να πάρουμε μια καταγραφή 62 άτομα με άλλους 7 ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι εναλλάσσονται συνεχώς γιατί έχουμε προβλήματα. Πάμε λοιπόν στα οικονομικά. Η ΔΕΙΑ περίπου με την λειτουργία της σε όλο το Δήμο έχει μια δυναμική των 8.600.000, 8.800.000, 8,5 εκατομμύρια περίπου βεβαιώσεις. Από αυτά εισπράττουμε. Και δεν είναι εισπράττουμε καθημερινά. Οι εισπράξεις το 23, ας πούμε, κάνοντας έναν έρευνα από τα ταμεία μας, ας πούμε, ήταν 8.600. Εισπράττουμε. Η δυσκολία είναι ότι όλα τα λειτουργικά, τα έξοδα από το 21 και μετά ακολούθησαν τη ΔΕΗ, έχουν διπλασιαστεί και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις των προμηθευτών, ούτε να μπορούμε να πληρώνουμε όσο πρέπει. Οι βεβαιώσεις που γίνονται, αυτά που σας είπα τα έσοδα, είναι βεβαιωμένα. Και τα έσοδα, οι εισπράξεις, είναι εισπραγμένα μεν, αλλά δεν αφορά τη χρήση. Αφορά από προηγούμενες χρήσεις, με τις πιέσεις που ασκούμε όπου μπορούμε. Στα χωριά είναι δύσκολο να ασκήσουμε πιέσεις. Ασκούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε πάρει ειδική εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σαν ΔΕΙΑ πλέον, που δεν το είχαμε τα παλιά χρόνια, και στέλνουμε συνέχεια καταστάσεις με κακοπληρωτές, ή να μην πούμε κακοπληρωτές, να το πούμε αλλιώς. Αυτοί που δεν εξυπηρετούν ως πρέπει τους λογαριασμούς τους, μόνο και μόνο για να έχουμε μια πίεση, ένα μοχλό πίεσης. Προσπαθούμε να κάνουμε συνεργείο για να βγει έξω, να πάει να φανεί η ΔΕΙΑΛ, να πιέσουμε με τον όρο της διακοπής για να προσέλθουν. Έχουμε διακανονισμούς, έχουμε βάλει πολύ μεγάλα και ξενοδοχεία και στο Μόλυβο και στο Πλωμάρι και στην Ερεσό, ξενοδοχεία με διακανονισμούς, με αυτές τις δόσεις που έχουμε, τις 50 άτοκες δόσεις, και πιο παλιά είχαμε τις 100 δόσεις. Υδρόμετρα που είπε ο κύριος Σύμβουλος, κύριος Κουφέλος, επίσημα υδρόμετρα δεν έχουν δύο περιοχές, το Παλαιοχώρι και ο Σταυρός, αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για 240 ρολόγια. Νεοχώρες, με συγχωρείτε. Αυτά είναι τα επίσημα και αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα, γιατί πρέπει όλο το χωριό να πάει να γίνει δίκτυο, κύριε Σύμβουλε. Δηλαδή να πάει να σκαφτεί, να γίνει μια μελέτη, να πάει να σκαφτεί, να περάσουν σωλήνες και να γίνει δίκτυο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πληρώνουν το πάγιο. Υπάρχουν στάσιμα ρολόγια. Δεν υπάρχει δυνατότητα της αμεσότητας να πάμε αύριο να πάμε να αλλάξουμε 1.000 ρολόγια, 2.000 ρολόγια. Στις αποθήκες μας μέχρι το 21 δεν είχαμε καθόλου ρολόγια. Από το 22 και μετά έχουμε πολλά ρολόγια. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, έχουν βγει δύο έργα. Δύο μεγάλα έργα. Το ένα ξεκίνησε και εκτελείται στη Δυτική Λέσβο με 12.500 ρολόγια που θα πιάσει Μόλυβο και Ερεσό, που είναι ηλεκτρονικά ρολόγια. Και ταυτόχρονα ακόμα ένα για το Δήμο Μυτιλήνης, περίπου στα 6 με 7.000 ρολόγια. Έχουμε συνεργασία με τον Εργολάβο που θα μπει στην Καλονή. Η Καλονή ήταν λίγο δύσκολη για μας. Ήταν από τα τελευταία χωριά που προσπαθήσαμε να το φέρουμε σε πέρας το χωριό αυτό. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Υπάρχουν στάσιμα ρολόγια. Αυτοί πληρώνουν το πάγιο. Όπου μπορούμε και επεμβαίνουμε, όπου έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε συνεργείο, στέλνουμε συνεργείο. Τα αυτοκίνητά μας είναι παλιά. Έχουμε ένα εξοπλισμό γύρω στα 15-18 αυτοκίνητα και είναι όλα παλιά, συνέχεια στο συνεργείο. Προσπαθούμε με μεταχειρισμένα και με όλες τις δυνάμεις μας, το προσωπικό δουλεύει νύχτα μέρα. Έχουμε παράδειγμα για 24-ωρη βάση, έχουμε βάρδιες μέσα στην πόλη συνεχόμενα και η μελέτη που είπε ο κύριος Σύμβουλος, ο κύριος Τζιμής. Η ΔΕΙΑΛ είχε να βάλει αυξήσεις από το 2018, την πρώτη φορά πάλι που έγινε μία αναπροσαρμογή του παγίου. Και αυτό ουσιαστικά τι ήτανε. Προσπαθήσαμε οριακά και σε ευθεία γραμμή να αναμορφώσουμε τα τιμολόγια του Καλλικράτη, των καλλικρατικών ενωτήτων, με σκοπό
να πλησιάσουμε πιο κοντά στις πραγματικές τιμές. Όταν έγιναν τα πρώτα τιμολόγια επί κυρίου Βουνάτσου, για να περάσουμε τη νέα τιμολογιακή πολιτική στους καινούριους δήμους, τους είχαμε συναντήσει με 10 και 15 λεπτά. Είχαν γίνει τότε διάφορες ιστορίες με τους συμβούλους και συμφωνία και ξεκίνησαν με χαμηλές τιμές, με 30 με 40 λεπτά το τρίμηνο, το κυβικό, από τη μικρή κλίμακα και ένα χαμηλό πάγιο. Αυτά τα χρόνια λοιπόν σταδιακά πιάναμε και το ανεβάζαμε. Από το 18 μέχρι το 20 δεν έγινε καμία αύξηση. Το 2021 έγινε μία μείωση στη τιμολογιακή πολιτική του παγίου της πόλης Μυτιλίνης, η οποία ήταν 16,5 πήγε 14,5 και ανέβηκαν και όλες οι καλλικρατικές ενότητες και όλα τα δημοτικές ενότητες υπόλοιπες σε 14,5. Αυτή ήταν η αύξηση. Από το 21 και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία. Το πώς τα υπολογίσαμε. Τα υπολογίσαμε διότι βλέπαμε πόσο έχουν ανεβεί τα υλικά, πόσο έχουν ανεβεί τα έξοδα, πόσο έχουν ανεβεί οι λειτουργικές δαπάνες, πόσο έχουν ανεβεί τα πετρέλαια, πόσο έχουν ανεβεί τα καύσιμα, τα λάστιχα ή τα υδραυλικά, τα ανταλλακτικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς θέλουμε περίπου 200-250 τόνους χλώριο το χρόνο για να εξυπηρετούμε τα αντλιοστάσια. Αυτό το χλωρό το αγοράζαμε 21 λεπτά το λίτρο. Σταθερό για πολλά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάει 40 λεπτά κατέβατα και άμα θέλουμε, λέει ο προμηθευτής. Δηλαδή έχουμε καταντήσει να αλλάξουμε διαγωνισμό που τον είχαμε βγάλει με 30 και 35 λεπτά γιατί δεν κατέβηκε κανένας να δώσει προσφορά. Ανεβάσαμε λίγο τον ξαναβάλαμε για να πάρουμε χλώριο. Που το χλώριο είναι το είδος πρώτης ανάγκης για τη δουλειά. Οι σέλες. Τώρα δεν τα ξέρω τα υλικά αυτά καλά. Οι σέλες είναι κάποια υλικά τέλος πάντων που πάνε και κάνουν αποκατάσταση άμεσης βλάβης, πανάκριβα. Τα μεγάλα διαμετρήματος από 600 ευρώ πήγαν 800 και 900. Από 200 πήγαν 400. Τα καύσιμα τα γνωρίζετε. Από 1,20 πήγανε 1,80, 1,90. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση ενοικίων. Είχαμε διατηρήσει τα ενοίκια τόσα χρόνια με λόγο COVID εποχής ένα σταθερό ποσό, τώρα ξεκίνησαν οι ανατιμήσεις. Αυτή η αύξηση τώρα είναι 2,5 ευρώ πάνω στο πάγιο, μικρές αναπροσαρμογές πάνω στην αποχέτευση. Ο κύριος σύμβουλος που είπε για τη θερμή. Όχι, ο κύριος Μανούσης, ο οποίος είναι. Για τη θερμή 30%. 30% ήταν το 2021 και το πάμε 45%. Είναι το 45%, με συγχωρείτε, είναι πάνω στην αξία της σύνδρευσης. Ακούστε να δείτε, έχω εγώ ένα υπολογιστικό εργαλείο εδώ. Μην το βλέπετε έτσι. Όχι, θα το δείτε ότι. Αν θα μου πείτε ότι στα 30 κυβικά που πλήρωνε ένας γεραγότης. Στα 30 κυβικά που πλήρωνε ένας γεραγότης τα 50, θα πληρώσει τώρα 56. Θα σας πω. Ναι. Λοιπόν, τα 56, αν το υπολογίσετε 45%. Όπου είναι. Η αποχέτευση θα σου βγει 80%. Αν δεν σου βγει, εγώ θα φύγω από την αίθουσα τώρα. Και θα παραιτηθώ και από σύμβουλο. 80% είναι. Μαθηματικά ξέρω καλά. Θα σα πω σε λίγο παραδείγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα χωριά. Κόμη, πηγή, πύργη θερμή. Ήταν 15% και πήγε 30%. Αυτό σημαίνει αυτή ότι. Είναι 30, πάνω το 30%. Διπλασιάστηκε. Είναι πάνω στην αξία του νερού. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή, όπως έγινε πέρυσι θέμα με τον κύριο πρόεδρο, του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε τον κύριο Χατζηγιάννη, που είπε ότι οι τιμές της ΕΙΔΑΠ είναι υπαύθυνες. Η ΕΙΔΑΠ, και μετά τον κάναμε και ένα έγγραφο, και αν παρατηρήσετε και στον τύπο, μας απάντησε ότι είχαμε σωστά τα είπαμε. 75% έχει αποχέτευση η ΕΙΔΑΠ. Απλά σας λέω, εγώ θα σας δώσω παράδειγμα. Αφήστε λίγο να τελειώσει. Οι πιθανότητες, η αύξηση τώρα είναι 2,5 ευρώ το τρίμηνο και με τις λοιπές αναπροσαρμογές, γιατί δεν λέγεται αύξηση, αναπροσαρμογές λέγεται για μας, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε με αυτά τα λεφτά, όχι τη ΔΕΗ που είναι μεγάλο βάρος,
τις αυξήσεις των ανελαστικών και των λειτουργικών μας δαπανών. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Η διαφορά που θα δει ένα τιμολόγιο στο τρίμηνο απάνω είναι όντως, όπως είπε η κυρία Τσεριγότη, περίπου στα 10 με 12 ευρώ ανάλογα την κατανάλωση. Ανάλογα με τα κυβικά. Θα σας δώσω εγώ σε λίγο, αν θέλετε, ένα υπολογιστικό εργαλείο ανά ενότητα και ανά χώρο, να σας πω πόσα πλήρωνε πρώτα και πόσα πληρώνει μετά. Και θα δείτε ότι η αύξηση είναι πάνω εκεί. Τα προϋπολογισμός, τα έσοδα, αυτά που προϋπολογίζουμε να βεβαιώσουμε, βέβαια τώρα είναι τρία τρίμηνα, γιατί το ένα το τρίμηνο ουσιαστικά το φάγαμε τώρα. Υπολογίζουμε περίπου στο επίπεδο χρόνου περίπου το εκατομμύριο. Βεβαίωση. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χρωστούσαν πάρα πολύ παλιά και τα χρωστάνε κατά φαινόμενο. Εδώ πέρα τώρα με την καινούργια δημοτική αρχή ήρθαν και μας βρήκαν στην υπηρεσία ο κύριος Κοτσόνης και η κυρία Βαλάκου. Τους έστειλα αναλυτικές καταστάσεις και μας υποσχέθηκαν τώρα με την ψήφιση του προϋπολογισμού θα περάσουν για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ρύθμισης. Για ένα μεγάλο ποσό, ναι, και ο κύριος Πανός, ναι. Ένα μεγάλο ποσό βρίσκεται στα δικαστήρια για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια και περιμένουμε απόφαση από το εφετείο. Αυτό δηλαδή που το λέμε τώρα είναι για μας, στο διοικητικό. Αυτό μπορεί να το λέω λάθος, δεν ξέρω. Σε αυτό εντάξει, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω το νομικό όρο. Πάντως περιμένουμε απόφαση από εκεί, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω κάτι, δεν ξέρω αν άφησα κάποιον. Υπάρχουν μικρόφιλοι. Ναι, κύριε. Υπάρχουν και μικρόφιλοι. Υπάρχουν και μικροφιλέτες. Υπάρχουν και νομικά πρόσωπα που χρωστάνε μαζεμένα χρήματα και έχουν μείνει από παλιά, που έχουν περάσει την πενταετία και την εικοσαετία από παλιά. Γιατί αυτά τα 8 εκατομμύρια, 8.200 που είναι τα υπόλοιπα, είναι από γένεση της ΔΕΙΑΛ, έτσι, αυτές οι υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις μας. Από το 82 είναι καταγεγραμμένα, τα οποία τώρα αυτά σβήνουν όμως μόνο με δικαστικές πράξεις. Δεν σβήνουν να πάμε αύριο και να τα μηδενίσουμε. Δεν μηδενίζουμε. Πιθανότητα. Αν πάρουμε κανένα 40-50 θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα κάνετε αυξήσεις που θα λάβουμε πιθανότητα. Η αύξηση δεν καλύπτει όλες τις λειτουργικές μας δαπάνες. Η αύξηση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για πιθανότητες όταν εδώ έχουν έρθει αυξήσεις τόσο υψηλές. Μιλάμε για διπλάσεις, τουλάχιστον στα χωριά της δικής μου δημοτικής ενότητας. Οι αυξήσεις είναι διπλάσεις. Ποια πιθανότητα μου λέτε τώρα. Πείτε μας ποιες είναι οι οικονομοτεχνική μελέτη πριν από την αύξηση των ναι, σας είπα και πριν, έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο οικονομική μελέτη για να μας δώσει 40.000 ρολόγια επιπλέον ή μας έβαλε να προχωράμε μέσα και να λέει δουλέψτε τα. Με τι έσοδα τα δουλέψουμε. Κύριε Μαραβούτη, όταν τα δημοτικά για να βοηθήσω τη συζήτηση στο ερώτημα σας. Οι δεν πλήρωναν. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά λέγε διαγράφηκα. Πώς διαγράφηκα. Όταν πηγαίναμε να τα σβήσουμε. Έλα, κύριε Μαραβού, τελείωσες. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ρώτησα αν υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα και τα χρέη και αυτά που προσδοκά να εισπράξει η ΔΕΙΑΛ, αν τα εισπράξει από τις αυξήσεις, εάν υπάρχει ενδεχόμενο μείωση των τιμών το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό και με τη γενικότερη πολιτική, έτσι και με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει το 2013, με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιβολή Τιμών. Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν μειώσεις το επόμενο διάστημα. Γιατί το ακούμε σαν επιχείρημα για να καθησυχαστεί ο κόσμος. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει, αλλά η υπηρεσία τι λέει, ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ξυπναδούλες, Μάιο. Ξυπναδούλες. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σου πει κανένας με βεβαιότητα. Ωραία, αν δεν μπορεί επομένως να υποθεί
με βεβαιότητα να μην διακινείται από τους δημοτικούς συμβούλους αυτό το επιχείρημα στον κόσμο. Αυτό λέμε. Ρωτάω λοιπόν επίσημα αν η ΔΕΙΑΛ μπορεί να απαντήσει, ο πρόεδρος ή ο οικονομικός διευθυντής, αν υπάρχει ενδεχόμενο να μειωθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές. Αυτό. Από ποιον δημοτικό, δεν το κατάλαβα. Ποιος βγαίνει και το λέει δηλαδή. Ακούστε, επειδή και εμείς κυκλοφορούμε και ακούμε τι συζητιέται, εμείς ρωτάμε αν η θέση της ΔΕΙΑΛ είναι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν μειώσεις. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή δεν μπορείτε να το απαντήσετε αυτή τη στιγμή. Ως ενδεχόμενο, ναι, υπάρχει. Αν πάει καλά, θα γίνει. Αλλά ποιος μπορεί να το. Ποιος μπορεί να το. Δεν το κατάλαβα. Πού είναι το παράξενο δηλαδή? Ότι πριν από 5 ή 10 λεπτά υπόθηκε ότι με τις αυξήσεις αυτές δεν πρόκειται να καλυφθούν τα χρωστούμενα που έχει η ΔΕΙΑΛ. Γι' αυτό ρωτάμε, για να μην παίζουμε με τη λογική τώρα. Μισό, επειδή ξέρω να χειρίζομαι καλά την ελληνική, την καταλαβαίνω καλά. Λέω, ήξερες εσύ π.χ. ότι θα γίνει ένας πόλεμος και θα ανανηβεί π.χ. η ΔΕΗ στα... Το ίδιο πράγμα συζητάμε τώρα. Ναι, το ξέραμε ότι λέω, μπορεί λοιπόν να γίνει σαν ενδεχόμενο με βάση την πολιτική εκτίμηση που έχουμε για τα... Ωραία. Λοιπόν, στην παρούσα φάση εσείς λέτε επομένως τι. Να πω κάτι για τα κυβικά. Κύριε, μίλησε. Πόσο. Εντάξει, μετά αγκάζει το παραείθο ο κύριος Κοφέαρος. Λοιπόν, άσε να περίμενα να ρωτήσει. Λίγο γιατί... Σας παρακαλώ. Λίγο γιατί έχει ξεφύγει, κύριε Πρόεδρε. Τώρα παρεμβαίνει ο ένας. Θα με αναγκάσετε να τα κλείσω. Εντάξει. Ειλικρινά το λέω. Είπα να μην το κάνω πάλι. Σας παρακαλώ πολύ. Σαν μπορά κάνουμε. Όλοι οι ενήλικες είμαστε εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε δύο λέξεις. Κύριε Κουφέλα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια λογική την οποία εγώ τουλάχιστον αδυνατώ να αντιληφθώ και πιστεύω και οι συνάδελφοί μου εδώ. Τουλάχιστον αυτά που είπε ο κ. Μαραμπούτης δεν ισχύουν στα οικονομικά. Δηλαδή, αν δούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση και μας οφείλει κάποιος 8 εκατομμύρια, θα πάμε στους πελάτες και θα αυξήσουμε τις τιμές, θα κάνουμε ένα προσαρμογή όπως το θέλει να του λέει ο κ. Μπαραμπούτης και καλά το κάνει, στους συνεπείς, στους καλοπληρωτές, στους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μήνα ή δίμηνο όποτε έρχεται ο λογαριασμός πάνε και πληρώνουν, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα λειτουργικά. Αυτό δεν υπάρχει. Στα οικονομικά δηλαδή, από τη γνώση που έχω, γιατί έχω τελειώσει και οικονομικά, δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Ούτε και αυτή η λογική που άκουσα τώρα από την Ελλάδα στον αντιπολίτευση, ότι ξέρεις κάτι, άμα μου το αυξήσεις μετά θα μου το κατεβάσει. Εντάξει, ας το δεχτώ, να τους καθησυχάσω. Κυρία Τσιριγότη, αφήστε με να τελειώσω. Αυτό δεν ξέρω αν το είπατε, το νιώσατε, αλλά προσπαθούσατε από τον κύριο πρόεδρο. Όχι. Δεν θα πετάγεστε. Πόσες φορές θα ζητάτε το λόγο. Θα ζητάτε το λόγο. Στην διαδικασία και όλους τους δημοτικούς συμβούλους δεν αναφέραμε τίποτα τέτοιο, ούτε βάλαμε τέτοιο. Λοιπόν. Μέσα με ένα ερώτημα, όσοι είχαμε δικαιώματα να κάνουμε. Αφήστε το να τελειώσει. Αφήστε το να τελειώσει, κυρία Τσιριγότη. Μα δεν θα σας πω η πράξη που δεν είπαμε. Θα σας δοθεί ο λόγος, ο αντίλογος να τον απαντήσει. Λοιπόν, τώρα ό,τι είχατε να πείτε το είπατε. Πόσο. Πάμε, κύριε Φέρμα. Κύριε Κουφέλο, τοποθέτηση κάνατε, έτσι, δεν είναι ερώτηση. Πότε, πόσο θα την κάνεις. Πόσο. Δηλαδή, να το κάνω την ερώτηση, δεν πρέπει να το μάθετε όλα αυτά που ακούμε. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσετε. Γίνανε οι ερωτήσεις. Απαντήθηκαν όλες. Αφού απαντηθούν, συγγνώμη, τον πρόεδρο, δεν λέω αν σας άρεσαν οι απαντήσεις. Δεν απαντήθηκαν όλες. Δεν λέω. Εγώ κάνω την παρέμβαση επί της διαδικασίας. Μπορώ να ολοκληρώσω. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχουμε, σας παρακαλώ, αν απαντήθηκαν, αν δόθηκαν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις. Όχι αν άρεσαν οι απαντήσεις, αν δόθηκαν. Αφού τελειώσουν λοιπόν οι απαντήσεις, παίρνουν το λόγο
ή όποιος θέλει ο Δημοτικής Σύμβουλος σύμφωνα με τον κανονισμό και τοποθετούνται. Κυρία. Δεν γίνεται να γίνεται διάλογος και να παρακολουθούμε όλοι οι υπόλοιποι ο ένας να απαντάει στον άλλον. Τον κανονισμό το σκεφτείτε τώρα που είναι αντιπολίτευση. Όταν ήμασταν αντιπολίτευση, κύριε Γεννιδιάκη. Τον κανονισμό, κύριε Τσακή. Ήσασταν όταν σας διακόπτανε και καταχρώσασταν τον χρόνο. Τώρα που γίνεται συμπολίτευση, θυμηθήκατε τον κανονισμό. Σας παρακαλώ. Θυμόσαστε τι γινόταν επιμερών. Μισή ώρα μονόλογοι και μία ώρα. Ζητούσα συνέχεια από τον κύριο Χατζηγιάννη να τηρήσει τον κανονισμό και τη διαδικασία. Το ίδιο έκανα και τότε. Κυρία Χατζηγιάννη, ωραία, θα κάνει την ερώτηση του ο κύριος Πουφέλος και μετά τοποθετήσεις. Τελειώσαμε. Κύριε Μαραγκούτη, η ερώτηση. Κάνετε ερωτήσεις, κάνετε τοποθέτηση, όλα τα κάνατε. Δεν έχουν απαντηθεί, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αν σας αρέσαν αυτές, είναι λοιπόν πάμε. Αν μας αρέσουν, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ήρθαμε εδώ για να σας. Πάμε, κύριε Κουφέλο. Έλα, σας παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, κύριε Κουφέλο. Μιλάει επικεφαλής παράταξής σας. Άσε να μιλήσει πρώτα και μετά. Πάμε. Κύριε Κουφέλο, ωραία. Σε παρακαλώ. Ναι. Μιχάλη, λοιπόν, έχετε κάνει κάποια χαρτογράφηση των υδρόμετρων που έχουν μπει και που δεν έχουμε, σε ποιες περιοχές, ως επιχείρηση. Δήμος Καλονής έχει, η Δημοτική Ενότητα Καλονής. 5.500 ρολόγια. Τελειώστε την αυτή, κύριε Κουφέλο. Ωραία. Έχουν εγκατασταθεί όπως είπατε. Πλην δύο χωριών. Έχω αντίθετη, έχω άλλη πληροφόρηση. Γι' αυτό το ρωτάω. Πώς το ανέφερα αυτό. Γιατί έχω εργολάβο, κατέβηκα το εργολάβο γιατί τον πήραν οι πώς το λέει, καλονιάτες με τα φτιάρια. Και φύγαν και δεν το τοποθέτησε ο άνθρωπος. Γι' αυτό το ρωτάω, αν το έχει γνώσει. Πάμε παρακάτω. Οι μεγαλοφιλέτες που είπατε. Για τα 8 εκατομμύρια, για να δούμε τελικά αν πρέπει να γίνουν αυτές οι αυξήσεις και αν πρέπει, θα έπρεπε μάλλον η επιχείρηση να μαζέψει τα οικονομικά της και να εισπράξει. Ο μεγαλοφιλέτης ποιος είναι? Ένας από τους μεγαλοφιλέτες, να πούμε. Να σας κάνω πιο εύκολο το ερώτημα. Ο Δήμος Μυτιλής πόσο οφείλει? Ο Δήμος Μυτιλής εξυπηρετεί την... Πόσο οφείλει? Δεν θέλω να μου πείτε τι εξυπηρετεί. Δεν οφείλει παρά μόνο η Ρωμάνια τώρα. Μόνο τους Ρωμά που είμαστε... Σχολικές επιτροπές οφείλουν. Σχολικές επιτροπές οφείλουν. Πόσα? 1,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Απογένεσης. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου... Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πόσο οφείλει? Για όσα έχουμε βελτιωμένα τώρα περίπου στα 80.000. 80.000. Σχολικές επιτροπές του Δήμου Δυτικής Λέσβου? Μαζί είναι αυτό. Α, όλα μαζί είναι το 1,5 εκατομμύριο. Πιο πολλά σχολεία δεν έχουν Όχι, επειδή είπε ότι υπάρχουν ρολόγια σε όλη την Καλονή. Ρολόγια υπάρχουν σε όλα, αλλά... Όχι, λέει τώρα ο κύριος Τσαγκάρης ότι δεν έχουν εκεί τα σχολεία. Ο Δήμος, ο πρώην Δήμος, όταν μας έδωσε την Δημοτική Ενότητα Καλονής, μας έδωσε ένα Excel και μας έδωσε 5.000 ρολόγια, 5.000 ονόματα, και λέει με αυτά κινηθείτε. Με αυτά λοιπόν βγήκαμε και κινούμαστε. Όπου βρίσκουμε καινούργια, τοποθετούμε. Παραπάνω δεν ρολόγια. Παραπάνω είναι κάτι. Είναι από γέννηση. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε το 2024 και να πούμε θα μαζέψουμε τα 8 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αφενός με ανθρώπινα δεν υπάρχει δυνατότητα. Και αυτή τα περισσότερα είναι λεφτά, τα περισσότερα χαμένα. Το κράτος έχει 120 δις. Οι Δήμοι, οι χωριάτες, όλες χρωστάνε. Είναι δυνατόν όμως χρωστάνε εμάς και θα πούμε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε μια αναπροσαρμογή του τιμή να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έσοδα μόνο και μόνο επειδή θα εισπράξουμε όλα τα παλιά. Γίνεται αυτό. 60 άνθρωποι μπορούν να μαζέψουν τα παλιά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε συνέχεια και στέλνουμε συνέχεια καταστάσεις στην ΑΔΕ για να έχουμε ένα μοχλό μεγάλο αποπτωπίεσης για τα χρέη των. Για τα στάσιμα, γιατί οι περισσότεροι έρχονται όταν τους κυνηγήσουμε. Έρχονται, κάνουν ένα δεκανονικό, δίνουν κάποια λεφτά και εκεί σταματάει η γέννηση. Δεν πάμε στην δεσμεύση εκεί, γιατί ξεκινάει να εξυπηρετεί. Ναι. Και λέμε, άντε καλά, πάμε και προχωράμε. Ωραία. Βάζουμε την. Ο κύριος Χρήκος θα γνωρίζει καλύτερα σαν λογιστές. Υπάρχουν κάποιες ανελαστικές δαπάνες στην επιχείρηση. Πόσο είναι το ύψος? Πόσο είναι το ύψος της επιχείρησης για να λειτουργήσει με αυτά τα 62 άτομα που λέτε?
βούλευση. Ενέργεια, ενέργεια τώρα, ενέργεια 23 θα πρέπει 4 εκατομμύρια. Μισθοδοσία 2 εκατομμύρια. Παροχές σε τρίτων δευτέρων επαγγελματιών, καταθετευτές, συνδραμμική κτλ. Ήταν 1.665 συντηρήσεις. 1.135 ήταν οι προηγούμενες συμφιλές που ξεκινήσαμε και πληρώνουμε σαν ακραία από παλιά. 200.000 συνδικά. Συν το δάνειο που έχουμε και εξυπηρετούμε 265.000. Συνολικά δηλαδή αυτά τα που μου λέτε. 3, 5, 8 και κάτι. Μπράβο. Ναι. Και πόσα εισπράττετε. 8. Στα 8 και... Ποια τα οφειλόμενα, όχι αυτά που περιμένετε να εισπράξετε. Στη χρονιά πάνω σας είπα και πρώτα στο ξεκίνημα, βεβαιώσαμε 8.600 και εισπράξαμε 8.500. Από προηγούμενα έτη είναι τα περισσότερα. Γιατί γυρίζουν αυτά. Βεβαιώνουμε, το αντιλαμβάνομαι, άρα αυτό θέλω να πω, το να καταλήξω. Αυτό, γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Ότι αν το έτος μου λέτε το 23 είχατε 8.600 σαν δαπάνες, σαν επιχείρηση και πήρατε 8.500, άρα δεν είναι αναγκαίο να κάνετε αύξηση των τιμών για να καλύψετε τις θετικές δαπάνες. Όχι, είναι αναγκαίο γιατί συνέχεια τα έξοδα ανεβαίνουν, γι' αυτό. Συνέχεια όλα τα πληρώνουμε. Δεν πληρώνουμε. Μισόλετο, κύριε Μαναπούτη, μισόλετο. Ένα. Η κρίση της Ουκρανίας, όπως είπε πριν ο Πρόεδρος, έγινε. Ήδη το θέμα με την ενέργεια έχει δοθεί λύση. Η κυβέρνηση, μάλιστα, απλά δεν έχει βγάλει την εγκύκλιο. Έχει περάσει ψήφισμα όσον αφορά τουλάχιστον το θέμα της ΔΕΗ για να μπορέσει να καλυφθεί. Τα υλικά έχουν μια αύξηση, όπως πολύ καλά λέτε, διπλωμαστούς κλπ. Που πρέπει να μπουν, αλλά έχει σταματήσει. Δεν τρέχει αυτή τη στιγμή. Δεν ανεβαίνουν. Έχουν ανεβεί ένα 30%. Το αντιλαμβάνουμε τα υλικά, αλλά μέχρι εκεί. Και σας αναλύω, όταν μου λέτε ότι έχετε 8.600 έξοδα και 8.500 εισπράξατε, αυτό δεν είπατε πριν από λίγο ή κάνω λάθος? Ναι, αυτό είπα, βεβαίως. Άρα δεν είναι τόσο αναγκαίο δηλαδή, να έχετε ένα άνοιγμα 1 εκατομμυρίου ή 2 εκατομμυρίων, οπότε αναγκαστικά πρέπει να καταφύγουμε στην αναπροσαρμογή. Χωρίς το ότι έχετε και τα προηγούμενα να εισπράξετε, το οποίο είναι ανίσπρακτα. Φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Δεν φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Πώς είναι αυτά τα χρέη? Πόσα φέραμε χρέη? Αυτό που λέγατε από την προηγούμενη. Υπάρχει δομή, πρέπει να το πει. Η ΔΕΗ δεν έχει ρυθμιστεί, είπαν ότι θα ρυθμιστεί. Γιατί και το 2022 δεν έχει βγει εγκύκλιο. Και το 2022 έχει ψηφιστεί ο νόμος, αλλά δεν βγήκε ποτέ εγκύκλιο. Και τώρα το καινούριο του δημοσίευμα είναι ότι θα τα δώσει. Η κυβέρνηση όταν μας κάνει περιφερειακές ΔΕΙΑ θα τα δώσει στους Δήμους υπό τη μορφή στους ΚΑΠ μέσα για να μας τα δώσουν τα λεφτά. Ναι, τι να απαντήσω άλλο, ποιο να απαντήσω άλλο. Η χρέη έφερα. Θέλουμε να μας πείτε αυτή τη στιγμή για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Μαραγκούτη, πόσο είναι το συνολικό χρέος της εταιρείας και πόσο από αυτό το συνολικό χρέος είναι χρέος, χρέος ενέργειας προς τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ 31 12 2023 έκλεισε λογιστικά με 4.912. Εκ των οποίων αυτά δεν ήταν όλα πρόθεσμα, γιατί η ΔΕΗ μας δίνει 2 μήνες αέρα. Δηλαδή του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου ήταν εκτός. Με αποτέλεσμα, εμείς έχουμε δώσει μέχρι τώρα 600.000 ευρώ από τα παλιά. Κάνουμε συνέχεια καθαρίσεις από τα παλιά προς τα πίσω. Γιατί είχαμε ζητήσει και ρύθμιση με τη ΔΕΗ και αρνήθηκαν να κάνουν μεγάλη ρύθμιση. Μας πηγαίναν σε χαμηλή ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, φέραμε υπόλοιπα. Μισό λεπτάκι. Φέραμε υπόλοιπα από προηγούμενη χρήση μέσα στον προϋπολογισμό που ετοιμάζουμε 6.300. Από τα 6.300 αυτά τα 4.900 όπως σας είπα ήταν η ΔΕΗ. Είχαμε προμηθευτές έργων. Έχουμε καλύψει τα δάνεια, έχουμε καλύψει τις κρατήσεις ασφαλιστικές. Έχουμε περίπου 900.000 προμηθευτές έτος που τρέχουν, που γυρίζουν τα έξοδα αυτά. Είχαμε περίπου 250.000 σε προμηθευτές έργων από ΦΠΑ, τους καλύψαμε τώρα στο ξεκίνημα, και άλλα 111 χιλιάρικα που περιμέναμε ήταν από μεταφορείς νερού.